δεν ξέρω αν έχω κάνει λουκουμάδες ή μπακαλιάρο. Τόσο ωραίος. Τόσο ωραίος, παιδιά. Σας έχω όλες τις παραλλαγές. Όλες τις παραλλαγές. Πάμε να δούμε όμως. Είμαι σίγουρος ότι έχετε εξαλμυρίσει τον μπακαλιάρο. Είμαστε στην τελευταία στιγμή. Δηλαδή, ήδη τώρα μπορεί να είστε πάνω από το τηγάνι. Μπορεί και να σας προλάβω να σας δείξω αυτά τα 2-3 τελευταία κολπάκια για να γίνει ωραίος, τραγανός και νόστιμος. Πάμε να δούμε το κουρκούτι μας. Το κουρκούτι είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Αυτή. Και τον έχω τηγανίσει και πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Παιδιά, ωραία το έκανες, ε. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε 700 ml νερό, ένα φακελάκι ξηρή μαγιά, μία κουταλιά του γλυκού ζάχαρη και 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Γιατί να βάλω αλεύρι που φουσκώνει μόνο του αφού βάζω τη μαγιά. Το δοκίμασα και έτσι μου άρεσε. Και έβαλα δοκίμασα το κόκκινο αλεύρι και μου βγήκε ακόμα καλύτερο. Υπάρχει αυτή η εναλλακτική και υπάρχει εναλλακτική που μπορείτε να το κάνετε με μπύρα. Εδώ σας έχω, δείτε εδώ. Βγάζω εδώ, φαίνεται αυτό ή φαίνεται ανάποδα. Δεν ξέρω. Από πού. Εδώ. Μαγιά και μπύρα. Δηλαδή, βασικά, ναι, σωστά. Κοίταξε να δεις πώς είναι το μείγμα με την μπύρα και πώς είναι το μείγμα με τη μαγιά. Επί τόπου θα βουτήξω μέσα για να καταλάβετε τη διαφορά. Αυτό εδώ είναι αυτή η συνταγή που σας δίνω και αυτό είναι με μπύρα. Αν βάλετε με μπύρα, κάντε την ίδια ακριβώς συνταγή, απλά αφαιρέστε λίγο το νερό που έχουμε βάλει σε σχέση, δηλαδή αντίστοιχα είναι 3,30 το κουτάκι της μπύρας. Οπότε αφαιρέστε λίγο νεράκι και προσθέστε την μπύρα. Θα βουτάμε λοιπόν μέσα, με αυτόν τον τρόπο βουτάμε. Σας τα λέω γιατί μπορεί να είστε... Τι ωραίος που είναι ο μπακαλιάρος σου! Επειδή είναι η τελευταία στιγμή τώρα, έτσι πρέπει να το βουτάμε. Είναι λίγο παιδικό βέβαια, είναι μενού παιδικό. Ναι. Δεν είναι ο μπακαλιάρος που καμιά φορά πεθαίνει. Ναι, ούτε και η σκορδαλιά. Ακόμα και η σκορδαλιά, παιδιά. Έχω βάλει ελάχιστο σκόρδο. Είναι τώρα... λουκουμάς. Γι' αυτό σου λέω, μπερδεύτηκα, δεν ξέρω τι έχω κάνει. Και στο τέλος το μείγμα από το κουρκούτι, άμα θέλεις το τηγανίζεις και βάζεις και λίγο μελάκι και δίνεις και το επιδόρπιο φέι, σωστός. Ωραία ιδέα. Καλώς. Λοιπόν, ακούστε με. Προφανώς δεν είναι καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα μπολ, θα προσθέσουμε μέσα τη μαγιά. Άρα εσύ λες ότι εγώ έκανα και τις δύο προτάσεις, αλλά προτείνω αυτή με τη μαγιά και όχι αυτή με την πύρα. Όχι, είναι το... με την πύρα προτείνω. Με την πύρα ναι, προτείνω. Απλά επειδή είμαστε... Αυτά που τρώμε τώρα εδώ, από τι είναι. Είμαστε... Αυτό είναι με πύρα. Απλά επειδή έβαλα τώρα να δείξουμε ποιες είναι οι διαφορές. Όχι ότι θα το βρω τώρα εκεί μέσα, έχω βάλει δύο τέτοια, δεν ξέρω, έχουν κάνει τους κύκλους αυτά. Παιδιά, είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όχι. Απλά επειδή είμαστε τελευταία στιγμή, η ώρα είναι μία παρά, λέω σε περίπτωση ότι δεν έχει κάποιος μπύρα, δεν μπορώ να του δώσω τώρα συνταγή με μπύρα. Αν δεν έχει, τι θα κάνει. Πάει το περίπτερο. Τώρα, εντάξει. Λοιπόν, μαγιά μαζί με ζάχαρη. Τι κάνει η ζάχαρη στη μαγιά, την ενεργοποιεί. Προσέξτε, παιδιά, όλη τη συνταγή. Παιδιά, όπου χρησιμοποιείτε μαγιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφήστε τη να δουλέψει. Γιατί, τι σημαίνει να δουλέψει, δηλαδή να αρχίζει να βγάζει τις φυσαλίδες. Γιατί, αν δεν δουλέψει εδώ, σε αυτό το σημείο, θα δουλέψει μέσα στο στομάχι μας, είτε είναι πίτσα, είτε οτιδήποτε. Και μπορεί να δημιουργηθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα, εντάξει. Οπότε αφήνουμε να δουλέψει. Γι' αυτό λέμε ότι αφήνουμε με τη μαγιά, την αφήνουμε έστω και λίγο, έστω 20 λεπτάκια, 10 λεπτάκια να μαγειρευτεί. Προσθέτουμε μέσα το νεράκι μας, χλιαρό νερό, δεν θέλουμε να είναι... κάτσε να το χαμηλώσω λίγο. Χλιαρό νερό, δεν θέλουμε να είναι καυτό σε καμία περίπτωση. Εδώ, τέλεια. Και θα προσθέσουμε μέσα το αλεύρι. Ανακατεύουμε και το αφήνουμε, αφήστε το για κάνα τεταρτάκι λίγο να έρθει να δουλέψει. Τι έγινε, Θεή? Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και θα το φάνε σίγουρα και τα παιδιά αυτό. Ανακατεύουμε. Πού είναι. Ναι, το ούζο που είναι. Πού είναι το ούζο που μας έταξε. Το φέρνουμε. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Έρχεται και γίνεται ένα μείγμα λοιπόν αυτό, ένα χυλό θα το πω πιο σωστά. Και όταν θα το αφήσει λίγο για κάνα τεταρτάκι 20 λεπτάκια, θα έρθει και θα φουσκώσει. Το αφήνω εδώ τώρα στην άκρη. Δείτε εδώ, όταν θα φουσκώσει, έχει αυτό το αποτέλεσμα. Δείτε εδώ διαφορά το ένα με το άλλο. Και θα βάλω και δύο κουτάλια μέσα για να δείτε. Είναι αυτό που σας λέω. Δείτε εδώ πώς είναι τώρα. Εδώ δεν έχει δουλέψει καθόλου η μαγιά και δείτε εδώ που έχει δουλέψει. Έχει τεράστια διαφορά, παιδιά. Αφήστε τη μαγιά να δουλέψει για να μην δουλέψει μέσα στο στομάχι μας και έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, στη συνέχεια, αυτό που κάνουμε είναι να κόψουμε. Πιο καλή γκαρσόνα είσαι εσύ. Παίρνουμε τον μπακαλιάρο. Αυτός είναι ο μπακαλιάρος, το φιλέτο του μπακαλιάρου. Μπράβο. Και δείτε εδώ πέρα, εδώ εσωτερικά
υπάρχουν τα κόκαλα. Με αυτόν τον τρόπο, για να μην έχετε ποτέ κόκαλα στον μπακαλιάρο σας, κάνετε αυτήν εδώ στη σχισμή, είναι στο κέντρο τα κόκαλα και τα αφαιρούμε. Κόβουμε μετά στη συνέχεια σε μερίδες με αυτόν τον τρόπο. Τέλεια. Ωραία, πολύ ωραία. Και αλευρώνουμε τον μπακαλιάρο μας. Γιατί αλευρώνουμε τον μπακαλιάρο αφού το περνάμε από κουρκούτι? Γιατί πρώτον πρέπει να κολλήσει το κουρκούτι πάνω στο μπακαλιάρο. Ενώ αν το βάλουμε έτσι όπως είναι, ενδεχομένως μπορεί να έχει και λίγο υγρασία. Αυτό που θα κάνει είναι να τρέξει ο χυλός πάνω στο μπακαλιάρο και να μην το πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Οπότε τα περνάμε από αλεύρι, το βουτάμε μέσα εδώ. Κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, το αφήνουμε να τρέξει το έξτρα κουρκούτι και στη συνέχεια με αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ βασικός ο τρόπος, δεν το πετάμε έτσι όπως είναι. Πάμε από πάνω και έτσι σιγά σιγά να πάει και να προσθέσει, να μπει μέσα στο λαδάκι μας. Βλέπεις, δεν το πετάω, γιατί αν το πετάξω... Θα το κάνω, κοίταξε εδώ να δεις τώρα. Λεπτομέρεια. Έτσι όπως είναι. Άμα πάω και το πετάξω μέσα, θα κάτσει κάτω, θα μου κολλήσει, θα χαλάσει το σχήμα, δεν θα βγει αυτό το ωραίο το λουκουμένιο. Άρα πρώτα από αλεύρι, μετά από την ζύμη που έχει φτιάξει. Μπράβο. Και σιγά σιγά και μέσα στο λάδι. Πάνω, ναι, σε μέτρια με τι τηγανίζει τον μπακαλιάρο. Φωτιά, με ηλιέλαιο. Τώρα που συνεχίζει η ακριβένη, θα πάμε σε ηλιόλαδο. Βρήκε ηλιόλαδο. Τώρα έτσι όπως πάει η παιδιά, θα πάμε σε ηλιόλαδο. Μπορούμε να δούμε λίγο ακόμα μία φορά την κάρτα με την πύρα και τα υλικά που χρησιμοποιείς. Δεν έχω την πύρα στην κάρτα. Τι έχεις? Έχω τη μαγιά αυτή. 700, ναι. Τώρα, ωραία. Και να 700 μας πεις... ml νερό, ένα φακελάκι μαγιά, μία κουταλιά ζάχαρη και 500 αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Αν θέλετε να βάλετε μπύρα, τα 700 αυτό. Να τα κάνετε να αφαιρέσετε όσο είναι η μπύρα. Είναι 3,30 η μπύρα. 700-330, πόσο φτάνουν τα μπύρα. 700-330. 370. Οπότε 370. Βάζουμε 370 νερό και 330 την πύρα. Σε και η μαγιά παραμένει με την πύρα. Εννοείται. Και θέλουμε. Α, δεν αλλάζει τη μαγιά. Όχι. Μόνο δηλαδή το νερό αλλάζει και αντικαθιστά. Πολύ ένα μέρος. Σωστά. Ναι, λοιπόν, πάμε να δούμε όμως γρήγορα, πολύ γρήγορα. Ωραία. Γιατί τώρα ο κόσμος μπορεί να είναι στο στάδιο που θέλει να κάνει τη σκορδαλιά του. Την η σκορδαλιά. Αυτό που κάνουμε είναι να βάλουμε τις πατάτες μας, είτε ολόκληρες με τη φλούδα, αν έχετε χρόνο. Αλλά επειδή ξαναλέω, φτάσαμε τελευταία στιγμή τώρα και θέλω να σας δείξω τα τελευταία κόλπα. Έβρασα τις πατάτες μου έτσι σε κομματάκια πολύ, πολύ γρήγορα και τις προσθέτω μέσα σε ένα μπολ. Και μέχρι να τις αφήσω εδώ πέρα να κάνω τη δουλίτσα μου την επόμενη, είναι να προσθέσω όλα μου τα υλικά. Για να δούμε τα υλικά μας για, για τη σκορδαλιά. Όλα τα υπόλοιπα υλικά τα βάζω σε ένα μπολ και ωραία, τα διαβάζω. 800 γραμμάρια πατάτες, οι οποίες τις έχει ήδη βράσει. 3 σκελίδες σκόρδο, λίγο λευκό ξύδι 60 γραμμάρια και λαδάκι 230. Τέλεια. Ουσιαστικά είναι η πατάτα με το σκόρδο, το ξύδι και το λάδι. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Οι σκελίδες τώρα του σκόρδου μπορείτε να βάλετε βάλεις από μία. Και ξύδι. Το ξύδι είναι αυτό που θα δώσει ένταση στη σκορδαλιά, εννοείται. Και το καλύτερο είναι να βάλεις και τώρα εδώ ξύδι όπως είναι η πατατούλα. Βεβαίως, Λίτσα, μα γιατί την κάνεις με πατάτα και δεν την κάνεις με ψωμί πια? Έχω κάνει και με ψωμί εκεί πέρα. Εναλλακτικά μπορείς να την κάνεις και με ψωμί. Η πατάτα νομίζω είναι πιο νόστιμη. Είναι πιο, σε γεμίζει περισσότερο. Αλλά έχω κάνει και με την πατάτα και με το ψωμί. Συγγνώμη, κυρία Λίτσα, θέλω να δοκιμάσεις. Δείτε λίγο τη διαφορά εδώ πώς είναι. Η μία είναι άσπρη. Με την πατάτα εδώ, που την έχει σερβιρισμένη με τον μπακαλιάρο. Και η άλλη είναι με ψωμί. Και η άλλη είναι με ψωμί. Μπράβο. Λοιπόν, άρα, Λίτσα, που θέλεις να σου βάλω λίγη με ψωμί. Προσθέτουμε όλο αυτό το μείγμα που κάναμε στο μπλεντεράκι μας μέσα στην πατάτα. Και σερβίρουμε. Τώρα σκόρδο βάλτε όσο θέλετε εσείς. Να περάσετε τέλεια, παιδιά. Να πάτε και για το καφεδάκι σας μετά. Και του χρόνου. Και του χρόνου με υγεία. Να είναι η Ελλάδα μας καλά. Και του χρόνου με υγεία. Ευχαριστώ.